Στις 11 Μαρτίου θα διεξαχθούν τελικά οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων του κινήματος αλλαγής, σύμφωνα με απόφαση που πάρθηκε αργά εχθές το βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Διοντολογίας, Αντώνη Βγόντζα, και του Βασίλη Κεκέρογλου, συντονιστή του Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, και λόγω των πολλών προσυνεδριακών εκδηλώσεων που ζητείται να οργανωθούν σε όλη την Ελλάδα, το έντονο ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για συμμετοχή στις διαδικασίες ανάδειξης συνέδρων από όσους συμμετείχαν σε εκλογές ανάδειξης επικεφαλής αλλά δεν γράφτηκαν ως μέλη, και από πολίτες που τώρα επιθυμούν να ενταχθούν στο κίνημα αλλαγής. Έτσι λοιπόν, όχι στις 4, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την μεθεπόμενη στις 11 του μήνα, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων. Όπως είπατε σωστά, έχουν αναβληθεί κατά μία εβδομάδα. Προφανώς υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον και τα συστήματα δεν μπορούσαν να υποδεχθούν τόσο πολύ κόσμο, τόσο ενδιαφέρον, και γι' αυτό λοιπόν επιμικρύνεται ο χρόνος. Επιμικρύνεται ο χρόνος κατά μία εβδομάδα, δηλαδή το συνέδριο κανονικά θα γίνει όπως ορίστηκε από τις 16 μέχρι και τις 18 Μαρτίου. Αλλάζει η εκλογή των συνέδρων από τις 4 Μαρτίου, μεταβάλλεται και πάει στις 11 Μαρτίου. Mm-hmm. Τώρα, αυτό επιφέρει και τις παρακάτω αλλαγές. Υποψηφιότητες μπορούν, ή μάλλον πρώτον εγγραφές μελών, είναι μέχρι τις 1 Μαρτίου, στις 12 τη νύχτα. Οι υποψηφιότητες των συνέδρων είναι μέχρι τις 2 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Uh-huh. Η απόσυρση από τις υποψηφιότητες είναι μέχρι τις 3 Μαρτίου, 12 πάλι το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Uh-huh. Στις 4 Μαρτίου θα γίνει μια γενική δοκιμή σε όλη την Ελλάδα με προσημειωτή. Και οι εκλογές θα ακολουθήσουν κανονικά στις 11 Μαρτίου. Όπως έγινε η εκλογή του επικεφαλής της. Ναι. Πρέπει είναι να γίνει μια δοκιμασμένη μέθοδος, απέδωσε, και εντάξει, η Επιτροπή υπό τον καθηγητή Βγόντζα και τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης συναποφάσισαν αυτά. Προφανώς αντιλαμβάνονται και ξέρουν και βλέπουν καλύτερα από τον καθένα ότι ο χρόνος που είχαν προσδιορίσει δεν τους. Το ενδιαφέρον στην περιοχή μας πώς το εκτιμάτε για την εγγραφή μελών, για την διαβούλευση που γίνεται μέσα στην κοινωνία για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και η προσέλευση για την εγγραφή νέων μελών, αλλά και ως προς τις υποψηφιότητες. Νομίζω ότι θα έχουμε μια αρκετά καλή αντιπροσώπευση όσον αφορά την περιοχή της ΚΟ. Από ό,τι πληροφορούμε, το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα του Βορείου Συγκροτήματος, όπως παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο, στη Λέρο και στην Πάτμο. Σε αυτά τα 4 νησιά, 20... Τελικά πόσους εκλέγει συνέδρους η ΚΟΣ? Η ΚΟΣ εκλέγει 6. Και δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με το εκλογικό τμήμα που έχει δηλωθεί, που είναι το Χάνι και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, στο Χάνι. Στο Χάνι. Αυτοί που έχουν ήδη κάνει τις διαδικασίες θα πρέπει να επανέλθουν, δηλαδή όσοι έκαναν για μέλη ή όσοι έχουν δηλώσει υποψηφιότητα? Όχι, αυτό καταργήθηκε. Η ταυτοποίηση καταργήθηκε από προηγούμενη εγκύκλιο της Επιτροπής. Δηλαδή όσοι ψήφισαν στις 12. Όχι, όχι, εννοώ όσοι μπήκαν στη διαδικασία και έγιναν μέλη σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσουν στις 4 του μήνα που επρόκειτο να γίνουν καταρχήν οι εκλογές. Ναι. Ή δήλωσαν υποψηφιότητα, πλήρωσαν το αντίτιμο. Παραμένουν. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δεν αλλάζει. Παραμένουν όσοι είχαν.